公開開催。Σάββατον ήρθαμε να κάνουμε προπόνηση. Ετοιμάζεται το αμάξι για να μπει μέσα στην πίστα. Ήδη αρκετοί συναθλητές ξεκίνησαν να κάνουν προπονήσεις. Μιλήσαμε με τον Κριτή το πρωί, μας έδειξε την πίστα. Δείχνει κάπως περίπλοκη. Θα προσπαθήσουμε να δούμε πέχει το βρούμε όσο πιο γρήγορα. Να φάμε όσο πιο γρήγορα λίγα λάστιχα γίνεται. Να σας ενημερώσω μετά τα πρώτα περάσματα πώς πάει η ομάδα. Κάπως δύσκολο. Κάναμε δύο σετ λάστιχα. Τουλάχιστον μέσα στο κομπιούτερ όλα δείχνουν εντάξει. Θέλουμε να κάνουμε λίγη προπόνηση. Πρέπει να κάνουμε κανένα διπλό. Τύπα ξύλο τα αυτιών είναι όλα υπολεύκο. Θα ξεκινήσουμε να πιέσουμε, να γίνουμε πιο γλύωροι, πιο αυτοτομοι και πιο σωστοί. Ναι, κόψαμε λίγη δύναμη. Είχαμε υπερβολική δύναμη. Αυτιόν ήθελε να ξέρω γυρίζει επί τόπου. Προσπαθούμε να του δώσουμε κι άλλο γκριπ πίσω. Να γίνει ακόμα πιο γρήγορο. Ψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε μέσα στα πλαίσια που πρέπει να είμαστε. Πρέπει να το κρατούμε στη συνέχεια κρύο. Και περιμένουμε τώρα να δειλινώσει λίγο, να πούμε για τα διπλά. Πολλά ωραία τριμπίν, κάναμε τον φίλο μου τον Φικάρτο και τον πάμε τον Νικολάου με την VA. Το αυτοί το δείχνει πολλά καλό. Λίγο πιο αργό για σήμερα, αύριο εννάν θεωρώ πως ήταν παλιά. Αλλά κάναμε πολλά ωραίες μάχες, πολλά ωραία πίστα, ένα και ωραία τριμπίν. Μακάρι και αύριο η μέρα να είναι η ίδια. Sunday morning, θα είμαι στην πίστα. Sunday morning, ρε Sunday morning. Εδώ. Όμορφα, ωραία. Αλλά να στήσουμε σημαίες πράγματα. Τις ακούστε προφυλακτικά. Σκοτάρ!
και στο δεύτερο ήταν να πούμε όσα μπορεί κάποιος να πει, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Εκκρεμάσαμε δύο τροχούς, ενώ τώρα μας ήταν όρια στη γραμμή, όλα τα σημεία. Έπιαμε έναν ρότατο πυρενικό. Τέλεια. Και αναγκαστικά έπρεπε να πούμε το δεύτερο κάπως συντηρητικά. Ναι. Εκεί που εμπήκαμε με 115 χιλιόμετρα, εμπήκαμε 109, ένα πιο safe run. Πιάμε 86 και μισό. Είμαστε τρίτο βαθμολογημένο. Τρίτο βαθμολογημένο. Πρώτον έχει ο Τσόδας, δεύτερον ο Ταλιμπάν και εκείνος με 86 και μισό. Απλά εγώ είχα το πρώτο με ένα μηδενικό και μπαίνει εκείνος δεύτερος. Εντάξει, νομίζω να πάμε καλά. Ξέρουμε τα λάθη μας. Πιέσαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό, ενώ είχε ώρα να μπούμε στην πίστα και δεν είχε τόσο πολύ γκριπ. Θεωρητικά, να πάμε να τα δώσουμε όλα και θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτεροι. Να το βρούμε. Ναι. Ο Γιώργος Χριστοφόρου σήμερα θεωρώ ότι είναι φανερά ανεβασμένος. Εκείνο το η αποτυχημένη προσπάθεια του να κάνει το 100 δυστυχώς του κόστησε λίγο, γιατί ύστερα το δεύτερο του πέρασμα ήταν περασμένο, ήταν μαζεμένο. Ωστόσο θεωρώ ότι σήμερα θα τα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε καλή επιτυχία. Right now, here's the pro category and their cars, guys. Back to the qualifications. As I said, Giriagos Mario aka qualifying third, reigning champion George Cristoforu, aka El Agogo, who you can see on screen there, with plenty of umbrellas and flags coming off his car. He qualified third with an 86.5 point run. Up on screen, guys, we're looking at El Agogo, George Cristoforu on the right-hand side of the screen. On the left-hand side of the screen, we've got George Chelebis. George Cristoforu, right-hand side, will be leading. George Chelebis on the left will be chasing. Good initiation from George. Oh, Chelebis going well wide. Not sure if he went off track there. He's going to have a tough one catching back up with Gogo, though. Gogo slowing it down, making it past the hairpin. Chelebis doing the same. Scrubbing a lot of speed. Gogo doing well past that third box. El Agogo, Chelebis is leading, George Cristoforu, El Agogo is chasing. Chelebis is going to have to pull some serious business right here as a lead car. Possible not letting him go anywhere. Look at that proximity. Gogo laying it down. Oh no, did he straighten up there? Not sure. Practically stuck to his doors. Wide line, brilliant line across the line from both drivers. What a run. It only got better as it went. Oh!
Πώς βλέπεις τον επόμενο αγώνα? Κοίταξε, θα τρέξω με έναν πολύ καλό οδηγό, με ένα φαβορί, αλλά εμείς θα το παλέψουμε. Σήμερα έχουμε τα αμάξι μας με τα στο 100%. Κάμε και εγώ. Εγώ. And the trash talking begins. Sergio's trying to do an interview. Ela Gogota comes up to him, starts with the trash talking. Good friends. But always competitors, they're always going to put the best show on for the spectators, and they're always going to trash talk as much as possible, regardless of which one of them gets ahead. Sergio's trying to give an interview. Coco's like, yeah, yeah, it's no problem. We'll see what happens. I'm going to take him, but we'll see what happens. Gogo is promising a very strong showing between him and Sergio Gregorio for all of the fans. What if you've never seen these two go up against each other before? You are about to see an absolute show with Ela Gogo and Sergio Gregorio. Ela Gogo leading, Sergio Gregorio chasing. Here we go. Initiation. Nice angle through there. Look at that proximity. The floor to catch up with him round the hairpin. Nice from both drivers. Gogo, I think, put a wheel out there heading into the third box. Gogo tagged it. Sergio missed it. Boom. And Sergio's gone. Gogo making some uncharacteristic mistakes there, but I think the biggest mistake came from Sergio in that one. Got Alexis Harisgeorgiou up there on your screen that's just gone past Andros Antoniou. I understand he must be doing a by run for Sergio to be running without Sergio. Sergio must be having some mechanical problems. Here it is for Gogo, essentially an extra practice run for him. Clipping box three, well wide here, like the judges asked for. Flick round the cone. Guys, Bambos Jalalambos will be leading. Ela Gogo will be chasing. Who's going to book their place in the finals to go up against Tsodas? Here we go. Gogo not giving him an inch. Staying as close as possible to him through the hairpin. Gogo making that flick. Staying stuck to Bambo. Good line through there. One, nice and wide. Both drivers, look at this, guys. Grandstands here at Aachen Speedway are going nuts. I
guys, back on screen. We have George Christopher on the right, El Acoco, Bambos Charalambos on the left. El Acoco is leading, Bambos Charalambos is chasing. Just about to hear a verdict on the first run, though. Ooh, split decision. Split decision on their first one, guys. 5-5. Let's see how this one's going to go with El Acoco leading and Bambos Charalambos chasing. Charalambos chasing. El Acoco will not be wanting to leave anything on the table. Foot to the floor, good angle. Nice coming through zone one, zone two. Coming down. Two through the hairpin, there we go. El Acoco, flat out. Through zone three. El Acoco with the flick. What about zone four? No. Finals, this is going to be an absolute smoke show in the finals. El Acoco through to the final with Todas. Guys, first and second place on the podium. Soras leading, El Acoco chasing. There, nice line around that wide section there. Gogos doing his best to keep up. We're ready for the start signal, and they're off. El Acoco leading, Todas chasing. Todas doing his best to persist, though. Pushing on. Πήραμε την πρώτη θέση. Ευχαριστώ τον κόσμο που τρελαβαίνος ο Τάκης. Τάκη, τώρα πως μας έβγαλαν πάμπολα και αυτογραφία μαζί μας. Αγόρασαν πάρα πολύ την πανέλα. Για όσους δεν είχατε στο λοιπόν, παρακαλώ στην τρίτη θέση για τον Τάκη. Να σας κανονίσω. Μην ξεχάνετε να κάνετε like και δεύτερη θέση. Πάμε να σηκώσουμε την κούπα. Στην κατηγορία προ. Γιώργος Χριστοφόρου, El Acoco. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή και οι τρεις οδηγοί σήμερα. Κυριολεκτικά τα έδωσαν όλα. Γι' αυτό βρίσκονται εδώ που βρίσκονται. Άλλο.
Τέλος του δεύτερου αγώνα, πήραμε το πρωτίο. Δυστυχώς δεν κάναμε το απολύτω, δεν πήραμε πρώτο βαθμολογημένο. Πιέσαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό, αν και ήταν τέλειο τώρα. Βγάλαμε κάποιους στόχους εκτός γραμμής για κάτι χιλιοστά και μηδενιστήκαμε. Έπρεπε το δεύτερο βαθμολογημένο να παίξουμε λίγο safe. Πήραμε το τρίτο βαθμολογημένο, ξεκινήσαμε τις μάχες. Λόγω μειωμένης ποσότητας λαστιχών, καινούργια λαστικά βάλαμε μόνο στα διπλά. Το αυτοκίνητο επανήλθε στα φυσιολογικά του grip και τη γρηγορά που έχει. Παίξαμε μάχες με Τσελεπίν, Σέρτσιο, Πάμπον και Τσόδα στον τελικό. Καταφέραμε, επικρατήσαμε, πήραμε την νίκη. Από ό,τι είδα, ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Όλους τους φίλους που έχουν βγάλει φωτογραφία, έχουν τραβήξει βίντεο, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον κόσμο που έχει αγοράσει τη φανέλα της ομάδας. Μην ξεχάνετε να κάνετε like, share και subscribe. Ραντεβού στον επόμενο αγώνα, είναι νομίζω σε ένα μήνα.